το πρωί της 19 η Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι στις 24 Φεβρουαρίου. Εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντσάκης που θα σημάνουν το κλείσιμο του για τις πτήσεις από και προς το Ηράκλειο. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα κλείσει από τις 19 Φεβρουαρίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι 24 Φεβρουαρίου, 3 η ώρα το, το μεσημέρι. Θα γίνει ακριβώς στο κέντρο του διαδρόμου προσγείωσης, 800 μέτρα. Θα ξυλωθεί η άσφαλτος και θα επαναστρωθεί από νέο ασφαλτοτάπιτα 10 εκατοστών. Είναι μια εργασία που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, διότι αν δεν την κάνουμε αυτή την εργασία, αντί να κλείσουμε πέντε μέρες, μπορεί να κλείσει μέσα στη σεζόν αεροδρόμια για περιόριστε μέρε. Όπω είπε ο Ερελμενάρχη, ένα μέρο των μηχανημάτων βρίσκεται ήδη στο αεροδρόμιο και γίνονται δοκιμέ, προκειμένου όλα το πρωί τη 19η να είναι έτοιμα και να μην χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν αυτέ οι εργασίε, τι οποίε ο κύριο Πλιάκας χαρακτήρισε απαραίτητε για τη λειτουργία του αεροδρομίου. Είναι η εβδομάδα με τι μικρότερε κινήσει και μετακίνηση επιβατών. Ε, όλο το χρόνο, οπότε βρήκαμε αυτή την περίοδο για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα έργο πολύ σημαντικό για τη λειτουργία συνολικά του αεροδρομίου. Κάποια στιγμή, δηλαδή, κάποια έργα πρέπει να γίνονται και έπρεπε και πολλά χρόνια έχει κρατήσει ο ασφαλτοτάπιτα στο αεροδρομίο του Ηρακλείου. Και ήταν, για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό για να έχουμε και αύριο αεροδρόμιο. Πριν από 10 περίπου χρόνια στο διάδρομο, συνολικού μήκου 2.800 μέτρων, είχε ανανεωθεί η ασφαλτόστρωση στο πρώτο τμήμα 800 μέτρων, ενώ πέρυσι στρώθηκε το τρίτο τμήμα αυτό που φτάνει έω τη Νέα Λικαρνασό. Τι επόμενε μέρε οι εργασίε θα αφορούν 800 μέτρα του μεσαίου τμήματο του διαδρόμου προσγείωση, που θα στρωθεί νέο ασφαλτοτάπητα 10 εκατοστών και που αν αυτό δεν γινόταν τώρα με λιγότερο από μία περίπου εβδομάδα κλεισίματο, ίσω να χρειαζόταν κάτι τέτοιο. ...να γίνει μέσα στην τουριστική σεζόν και μάλιστα για απροσδιόριστο χρόνο. Έχουμε στρώσει δηλαδή συνολικά πάνω από 2.200 μέτρα. Τα τελευταία μέτρα έτσι και αλλιώ δεν πατιούνται από Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε έναν καινούριο ασφαλτοτάπιτα στα 1.500 μέτρα... ...και έναν ασφαλτοτάπιτα τελευταίας δεκαετίας στα πρώτα 800 μέτρα. Πάντω, οι αεροπορικέ εταιρείε ήδη δεν διαθέτουν εισιτήρια από και προ το Ηράκλειο, έχοντα αυξήσει τα δρομολόγια από και προ Σιτία και Χανιά για την εξυπηρέτηση του κοινού, με όσου πάντω έχουν ήδη από καιρό κλείσει εισιτήρια από ή προ το Ηράκλειο για αυτό το διάστημα, να πρέπει αυτή την ώρα να έχουν ενημέρωση από τι αεροπορικέ εταιρείε που πάντω δεν φέρουν ευθύνη για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα προσαρμόσουν τα δρομολόγια του, αυξάνοντα τι θέσει από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω, από τα Χανιά και από τη Σιτεία. Ε, από εκεί και πέρα έχουν βάλει περισσότερα δρομολόγια, δηλαδή και προ Χανιά και προ Σιτεία. Οι συγκεκριμένε ημερομηνίε για να κλείσει το αεροδρόμιο και να γίνουν οι εργασίε επιλέγησαν γιατί ήταν αυτέ με τη μικρότερη κίνηση, όπω τόνισε ο κ. Πιάκα. Ενώ στο ενδεχόμενο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση των εργασιών να μην είναι αυτό που έχουν υπολογίσει, ο αερολιμενάρχη τόνισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τον καιρό. Είμαι αισιόδοξο και είμαι σίγουρο ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το τελειώσουμε μέσα στο χρονικό περιθώριο. Το πρόβλημα είναι για τι δύο μέρε, 19 και 20, να μην έχουμε βροχή. Εάν πέρσι η συγκολητική ή και το πρώτο, η πρώτη στρώση του ασφαλτοτάπητα, δεν μα ενδιαφέρει ούτε η βροχή. Προχωράμε εμεί. Το θέμα είναι την, όταν θα υπάρχει το το, το, το χαλίκι από κάτω να μην βραχεί, γιατί θα πρέπει να στεγνώσει μετά.